κύριο Πάμπο Χαριλάου. Είναι εκπρόσωπος τύπου του OKP. Κύριε Χαριλάου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε με αυτό, με το κεφάλαιο των υποδομών. Έχουμε ήδη τη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Λευκοσίας που είναι έτοιμη. Και τι άλλο αναμένουμε? Λοιπόν, όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι η δεύτερη φάση που ολοκληρώθηκε. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε εδώ και μέρες. Έχει δημιουργηθεί μια παρόμοια μονάδα σε υφιστάμενο χώρο στην τραπεζαρία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, χωρητικότητας 18 κλινών. Όλος ο εξοπλισμός είναι στη θέση του και σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη να νοσηλεύσουμε ένα ασθενής, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά τη δεύτερη μονάδα για την οποία αναφέρεστε, ναι, μέσα σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από ένα μήνα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Αυτή την εβδομάδα τοποθετείται ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, δηλαδή οι αναπνευστήρες και τα monitors, οι οθόνες παρακολούθησης ασθενών, και θα είναι και αυτή πανέτοιμη σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς είτε κορονοϊού είτε για άλλους σκοπούς. Μιας και αναφερθήκαμε στους αναπνευστήρες, κύριε Χαριλάου, μου θυμήσατε τώρα εκείνη τη ιστορία με τους 50 αναπνευστήρες που αναμέναμε από το Ισραήλ. Ήρθαν, θα μπουν σε αυτές τις νέες μονάδες εντατικής θεραπείας? Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή το αν ήρθαν ή αν δεν ήρθαν. Δεν έχω την ενημέρωση για να είμαι ειλικρινής, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει επαρκής αριθμός αναπνευστήρων για να μπουν και στις δύο μονάδες. Ήδη λειτουργούν και κάποιες άλλες μονάδες, όπως είναι η κανονική μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Ήδη νοσηλεύουμε στη μονάδα εντατικής, δηλαδή στη μονάδα εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Άρα δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί το θέμα των αναπνευστήρων. Και επαναρχίζουν τα χειρουργεία σιγά σιγά με το ταβάνι του 60% των κλινών στα νοσοκομεία μας. Ακριβώς, σύμφωνα με το νέο διάταγμα του Υπουργού Υγείας, έχει αρθεί η απαγόρευση για να γίνονται περιστατικά ρουτίνας, ψυχρά περιστατικά, δηλαδή μη επίγοντα περιστατικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με οροφήν το 60% πληρότητας των κλινών. Τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν και μία άλλη ιδιαιτερότητα, για τον λόγο ότι την ίδια στιγμή καλούνται να νοσηλεύσουν και περιστατικά, είτε είναι ύποπτα, είτε είναι επιβεβαιωμένα με κορονοϊό. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για εμάς. Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, η κατάλληλη προεργασία. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα χειρουργείων και εντός των ημερών, δηλαδή αύριο ή μεθαύριο, ξεκινούμε σταδιακά να επαναλειτουργούμε τα χειρουργεία μας για περιστατικά ρουτίνας. Και αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, κύριε Χαριλάου, είναι ότι ναι σε χειρουργία και ραντεβού, όχι όμως σε επισκεπτήρια. Ναι, τα επισκεπτήρια απαγορεύονται εκτός σε πολύ πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο θεράπων ιατρός θα κρίνει ότι κάποιος πρέπει να επισκεφθεί έναν πολύ δικό του άτομο. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας. Ο λόγος που απαγορεύονται ακόμη τα επισκεπτήρια είναι αυτονόητος. Είναι για να μην έχουμε διασπορά του ιού μέσα στους θαλάμους και να πάνε οι κόποι όλων μας χαμένοι στο τέλος της μέρας. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χαριλάου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης.